άλλαξε πορεία το Roots Race, όπως σας ενημερώσαμε στην αμέσως προηγούμενη ανάρτησή μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επιβίωσης οποιοδήποτε σχεδίου που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, αναφέρει σε νέες προκλητικές δηλώσεις ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. Το τουρκικό ναυτικό συνοδεύει και προστατεύει το Roots Race και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας. Τώρα, πώς νοούνται τουρκικά συμφέροντα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, αυτό μόνο στην τουρκική λογική μπορεί να αναζητηθεί. Σκάφος του λιμενικού κατά τη διάρκεια περιπολίας του εντόπισε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις δυτικές ακτές της Ρόδου σκάφος που κινεί το ύποπτα πλησίων των ακτών του νησιού. Δεν είχε αναμένους φανούς ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μετά από συνεχή χρήση ηχητικών φωτιστικών σημάτων από το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού προς τη Θαλαμυγό, προκειμένου αυτή να σταματήσει προς έλεγχο, ο κυβερνήτης της δεν συμμορφώθηκε και ενέπτυξε ταχύτητα, εκτελώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς και επιχειρώντας να εμβολήσει το σκάφος του λιμενικού σώματος. Ακολούθησαν βολές ασφαλής τομής, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής, προκειμένου το ανωτέρω σκάφος να κινητοποιηθεί προς έλεγχο. Μετά από καταδίωξη, η Θαλαμυγός κινήθηκε προς τις τουρκικές ακτές και εισήλθε στα τουρκικά χωρικά ύδατα, συνοδευόμενη από δύο τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες είχαν καταφτάσει στην περιοχή. Είδαμε λοιπόν ότι το παρέλαβαν οι δύο τουρκικές ακτεωροί. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια κίνηση ίσως αντιπερισπασμού, κάποια παρενόχληση θέλει να κάνει η Άγκυρα εκεί ή ποιος ξέρει οτιδήποτε άλλο μέσα στη νύχτα. Οι σύμμαχοί μας της ΜΕΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν ακόμα για οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει παρενοχλήσει σοβαρά την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στην άσκηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και ακόμα γίνονται συζητήσεις για κυρώσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν για διάλογο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Με τον πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα να αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Νίκο Δένδια. Επιβεβαίωσα την αμερικανική υποστήριξη σε ένα διάλογο της Ελλάδας με την Τουρκία και τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο με τρόπο που θα προωθεί τη συνεργασία και θα παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία. Ως ζήτημα αρχής, ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύσουν ειρηνικά τα θέματα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αποφεύγοντας τυχόν ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τη δυσπιστία». Μάλιστα, αυτή είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάει μεν για διεθνές δίκαιο, αλλά τηρεί ίδιες αποστάσεις ανάμεσα στο θήτη και το θύμα. Ενώ συνεδριάζει το Συμβούλιο Άμυνας υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο Υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η σύγκληση του Συμβουλίου Άμυνας πραγματοποιείται προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, να αξιολογηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες, να εξεταστούν ζητήματα τακτικής φύσεως και να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι σύμμαχοί μας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζονται σε δηλώσεις, δεν αμφιβάλαμε άλλωστε γι' αυτό. Η ανάσχεση της τουρκικής προκλητικότητας είναι καθαρά δική μας υπόθεση.